Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Κίσο 89, θα δωρήσω εδώ προς κοντά σας μέχρι τις 3. Όπως σας έλεγα και πριν, εδώ στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Δημήτρης Καρτάλιας, ένας νεαρός σεφ. Δημήτρη, καλώς ήρθες σήμερα στον Κίσο. Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά για την ημέρα. Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνεις? Είναι η πρώτη, ναι. Είναι η πρώτη. Δεν έχεις τράκ, νομίζω. Εντάξει, θα φύγει. Πιστεύω ότι θα μου πει να φύγει. Ωραία. Λοιπόν, να μας πεις λίγο την ιστορία σου. Πώς ξεκίνησες, τελείωσες, θεωρώ, το Λύκειο εδώ, έτσι δεν είναι? Τελείωσα Λύκειο εδώ, ναι. Μετά ανέβηκα για σπουδές στην Αθήνα, σε μια σχολή 2 χρόνια. Επέστρεψα για Καλαμάτα, για οικολογία, για ανοιχτούς λόγους. Ποια σχολή, στη Le Monde. Τη Le Monde. Μια, ναι. Πιθανό, από ό,τι ξέρω, η καλύτερη σχολή που ναι. είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι από τις κορυφαίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι. Ναι. Ωραία. Και γύρισε στην Καλαμάτα. Επέστρεψα Καλαμάτα, ναι. Πήγε στρατιωτικό κτλ. Ξεκίνησα, δούλεψα 2 χρόνια που είχα ακόμα την αναβολή από τη σχολή και μετά έγινε το στρατιωτικό, ναι. Και η εμπειρία σου μέχρι τώρα είναι εδώ στην περιοχή μας, έχεις δουλέψει και σε άλλες? Όχι, είναι στη Μεσσηνία, κυρίως στη Μεσσηνία, ναι. Πώς αγάπησες αυτό το επάγγελμα από μικρός ή όταν τελείωσες το Λύκειο, λες τι να κάνω τώρα? Είναι και πολύ μόδα η δουλειά σας μέσα από τα τηλεοπτικά δίκτυα. Πώς έγινε, πώς το σκέφτηκες? Κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή ξεκίνησε, δεν είχα καμία σχέση με την κουζίνα. Δεν θα σταθώ σε αυτό το κλισέ που λένε όλοι μαγείρευε η γιαγιά ή η μαμά. Ναι. Εντάξει, γινόταν αυτό. Ναι. Αλλά τότε είχαμε ξεκινήσει τα πρώτα reality μαγειρικής. Παρακολουθούσα πάρα πολύ. Μου μπήκε το μικρόβιο. Και έτσι το αγάπησα μέσα από τη σχολή, δηλαδή έτσι ξεκίνησα και έτσι το αγάπησα. Είδες τελικά η τηλεόραση έχει... Ναι. Επηρεάζει. Επηρεάζει πάρα πολύ και η τηλεόραση, το διαδίκτυο, ναι, επηρεάζει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και το MasterChef, το οποίο προβάλλεται τώρα στο Star, κάνει υψηλά νούμερα. Ναι. Υψηλά νούμερα. Δηλαδή βλέπω, επειδή παρακολουθώ τις αγροματικότητες, τις τηλεθεάσεις καθημερινά που βγαίνουν από την HB και την Nielsen, σίγουρα πρώτο είναι το Survivor, αλλά μετά, σε σχέση με όλα τα άλλα reality, δεύτερο έρχεται με μικρή διαφορά το MasterChef. Ναι, ναι. Εγώ που το βρίσκω χρόνο, προσπαθώ και τον παρακολουθώ. Είμαι φαν. Ναι. Κερδίζει κάποιος από... κάποιος που ασχολείται με τη μαγειρική, που είναι σεφ, μπορεί να πάρει κάτι από ένα τέτοιο reality, δηλαδή να πάρει μια ιδέα, ας πούμε? Ναι. Ναι, παίρνουν πολλές, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά οι σεφ εκεί. Δίνουν πολλές συνταγές, πολλές ιδέες. Το θέμα είναι να τις πάρεις και να τις εξελίξεις. Βοηθάει πάρα πολύ. Μάλιστα. Κοντά μας εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ, ο Δημήτρης Καρτάλιας, ένας νεαρός σεφ, ο οποίος συνεργάζεται με 2 επιχειρήσεις εδώ στην πόλη, το Le Jardin και το Bitter, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σωστά. Μεγάλο διάστημα. Είναι ο τρίτος χρόνος. Μπήκαμε στο τρίτο χρόνο. Στο τρίτο χρόνο. Έχεις δημιουργήσει εκεί μια συνήθεια, η οποία έχει γίνει συνήθεια στους φίλους των 2 αυτών επιχειρήσεων, να επιλέγεις μια φορά την εβδομάδα μια ξένη κουζίνα. Ναι, ξεκίνησε τον πρώτο χρόνο. Πώς βγήκε αυτό? Ξεκίνησε τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας μας με τα παιδιά στο Le Jardin. Κάναμε κάποιες θεματικές βραδιές. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, επιλέγαμε διάφορες χώρες με διάφορες κουζίνες να το δείξουμε στον κόσμο, να το μάθει. Ο κόσμος το αγάπησε και έτσι από εκείνη τη μέρα και μετά, από την πρώτη στιγμή, το φέραμε και στον Peter και πάει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Εσύ ασχολήθηκες, θεωρώ ότι για να μπορεί κάποιος να επιλέγει μια κουζίνα από ένα άλλο κράτος, σημαίνει ότι το έχει μελετήσει, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Είναι πράγματα που πρέπει να κάτσεις να τα διαβάσεις, να τα μάθεις, να ασχοληθείς, να πειραματιστείς φυσικά. Και από εκεί και πέρα όλα βγαίνουν πάνω στη μαγειρική. Είναι όλα θέμα εμπειρίας και... Από ποια κράτη επιλέγετε κουζίνες στο Le Jardin και στο Bitter? Νομίζω ότι έχουμε πιάσει όλες τις χώρες μέχρι στιγμής. Δηλαδή, θα έτσι νομίζω ότι... δώσεις λίγο... Έχουμε πάει Μεξικό, έχουμε πάει Ιταλία, Ισπανία, η Ιαπωνία που είπατε πριν, γενικά Ασία, Κίνα, Ελλάδα... Ταϊλάνδη. Έχουμε πάει σε πολλά κράτη και έχουμε πιάσει νομίζω όλο τον πλανήτη. Η ανταπόκριση του κόσμου πώς είναι? Από το καλό στο καλύτερο. Κάθε εβδομάδα πάει για όλο και καλύτερα. Δηλαδή, έχει... Γιατί ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα μας αγαπάμε την παραδοσιακή κουζίνα και δύσκολα δοκιμάζουμε άλλες γεύσεις. Το έχετε περάσει αυτό, δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος το ζητάει, ας πούμε? Το ζητάει, ναι. Και όπως είπαμε και πριν, το MasterChef βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή ο κόσμος του αρέσει να δοκιμάζει καινούργια πράγματα.
του το δίνουμε κι εμείς. Και σιγά σιγά και οι ηλικιακές ομάδες είναι αυτές, είναι τεράστιο το εύρος ηλικιακές ομάδες που το δοκιμάζουν, που το θέλουν. Βλέπω ότι έχετε και μέρες που φτιάχνετε σούσι, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχει περάσει το σούσι στην Ελλάδα ή απλά έχει τη φήμη, ας πούμε? Δεν είναι μόνο η μόδα, έχει αρκετή πέραση και είναι και γενόστιμο. Τώρα και πάλι αυτό, υπάρχει θέμα με την ομοφαγία. Αυτό είναι το περισσότερο που φοβούνται πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι αν το δοκιμάσουν θα τους φύγει οποιοσδήποτε ενδιασμός. Μάλιστα. Ποια χώρα προτιμούν περισσότερο οι Έλληνες για να δοκιμάζουν τα φαγητά της χώρας αυτής? Θεωρώ ότι πέραν της δικιάς μας, της ελληνικής κουζίνας, θεωρώ ότι είναι μετά πάει η Ιταλική. Είναι πιο κοντά στις γεύσεις μας, είναι πιο προσιτή, είναι πιο εύκολη. Οπότε νομίζω ότι κατασταλίζονται εκεί. Ναι, δηλαδή η πίτσα, οι μακαρονάδες. Πίτσα, πάστα, ριζότο, ναι. Να είναι πιο κοντά στις γεύσεις της δικιάς μας. Η κουζίνα η Ιταλική που έχετε εσείς, γιατί ξέρουμε ότι εδώ στην Ελλάδα η Ιταλική κουζίνα είναι προσαρμοσμένη στους Έλληνες. Δεν είναι ακριβώς όπως είναι η Ιταλική κουζίνα. Δηλαδή αν πας στη Ρώμη, στο Μιλάνο και φας μια μακαρονάδα, δεν θα είναι ίδια στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Εσείς τα πιάτα σας είναι πιο κοντά στην πραγματική Ιταλική κουζίνα ή τα προσαρμόζετε ανάλογα με τον με κρέμα γάλακτος, ας πούμε? Όχι, δεν χρησιμοποιείτε κρέμα γάλακτος. Δεν χρησιμοποιείτε. Όχι, ωραία, όχι. Πολύ ωραίο αυτό. Άρα είσαστε κοντά στους Ιταλούς περισσότερο. Ναι. Μάλιστα. Άλλη χώρα η οποία αρχίζει και παίρνει... αρέσει? Η Ασιάτικη, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό. Η Ιταλική, όπως αναφέραμε. Και μετά έχει πολλές επιρροές. Και το Μεξικάνικο πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα finger food πολλές φορές που είναι για όλες τις ώρες της ημέρας. Και είναι και πολύ εύκολο για να το κάνει κάποιος στο σπίτι του πριν πάει για δουλειά ή αφού γυρίσει να κάνει κάτι γρήγορο. Η Ασιάτικη νομίζω αρέσει πολύ στις γυναίκες, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πιο εύκολες οι γεύσεις. Και δεν έχει και θερμίδες πολλές. Όχι. Οπότε δεν χαλάνε τη σουλά. είναι ότι καλύτερο. Είναι ότι καλύτερο. Προχθές, πριν λίγες μέρες, είδατε ότι είχατε αμερικάνικη κουζίνα. Ναι. Δηλαδή, τι κουζίνα έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, και ρωτάω τώρα εσένα. Προτιμούν, είναι πολύ του junk food. Το φαγητό το γρήγορο. Οπότε εμείς πήραμε. Αν μπορείς να έρθεις λίγο πιο μπροστά στο μικρόφωνο. Οπότε εμείς πήραμε 5-6 ιδέες από αυτά που έχουν ήδη, τις προσαρμόσαμε, τις φέραμε στα δικά μας μέτρα, πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα και το φτιάξαμε έτσι. Το junk food λοιπόν. Ναι, το junk food. Ξεκίνησε από την Αμερική. Ναι. Βέβαια. Τα burgers, τα hot dogs, όλα αυτά. Και αυτά νομίζω αρέσουν στους Έλληνες. Αυτά αρέσουν περισσότερο από όλα στους Έλληνες. Δηλαδή, μπέργκερ, σουβλάκι, και το σουβλάκι θεωρείται ένα junk food. Αλλά είναι ένα πλήρες γεύμα, αλλά είναι ένα junk food. Μάλιστα. Στον Πίτερ αρέσει πάρα πολύ το μπέργκερ που φτιάχνεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Πού μπορεί να κρυθεί η επιτυχία ενός μπέργκερ, δηλαδή τι κάνει ο σεφ για να αρέσει το μπέργκερ, ας πούμε, σε έναν απλό καταναλωτή? Θεωρώ ότι είναι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιείς. Δηλαδή τα πράγματα που παίρνουμε εμείς έχουμε νομίζω την καλύτερη ποιότητα αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του πώς θα το μαγειρέψεις. Δηλαδή δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Όλα προσπαθούμε να είναι πάντα το ίδιο και πάντα νόστιμο. Μάλιστα. Και το κρέας θεωρώ ότι παίζει ρόλο. Το κρέας, ναι, είναι η πρώτη ύλη που σας είπα ότι είναι από τις κορυφαίες επιλογές. Και ο συνδυασμός με το αυγό και όλα αυτά τα οποία. Και οι σάλτσες. Ναι, αν δεν έχει τα dressing αυτά που χρειάζονται, ναι, είναι λειψό. Αυτά τα θανατηφόρα dressing που προσθέτουν θερμίδες, αλλά κάνουν οτιδήποτε νόστιμο. Οτιδήποτε νόστιμο, ναι. Ένα σεφ όμως θεωρώ ότι πρέπει να ξέρει να φτιάχνει και το σωστό dressing, έτσι δεν είναι? Ναι, να δημιουργεί. Προφανώς. Όσο ισχύει το ότι όσο πιο πλούσια είναι σε λιπαρά, τόσο πιο νόστιμα. Ναι, δυστυχώς είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια, ναι. Ισχύει. Ωραία. Πώς περνάει η μέρα σου γενικά, πώς περνάει η μέρα ενός νέου σεφ, γιατί είσαι νέος, είπαμε έχεις τελειώσει τη Λεμόν. Να θυμίσω και στους ακροατές του ραδιοφώνου ότι κοντά μας εδώ στο στούντιο του KISS είναι ο Δημήτρης Καρτάλιας. Πώς περνάει η μέρα ενός σεφ έτσι? Πολλές ώρες στο τηλέφωνο, πολλές ώρες στη δουλειά, συνέχεια να μιλάς με προμηθευτές.
αρκετό άγχος, αρκετό τρέξιμο, αλλά αν το αγαπάς, δεν σε κουράζει, δεν σε ενοχλεί. Έχετε δηλαδή και την ευθύνη των προμηθειών εσείς. Ναι, προφανώς. Περνάνε σχεδόν όλα τα χέρια μας. Αν όχι όλα, σχεδόν όλα τα χέρια μας. Μάλιστα. Οπότε θεωρώ ότι ξεκινάτε από πολύ πρωί. Ναι. Για να προλάβετε και την κεντρική αγορά της πόλης, να βρείτε φρέσκα και να είστε οι πρώτοι που θα αγοράσετε τις καλές πρώτες ύλες. Και μετά αρχίζει όλη η προετοιμασία, ώσπου να ξεκινήσει από το μεσημέρι και μετά η δημιουργία να μπορείτε να προσφέρετε φαγητό. Ναι, ναι, κάπως έτσι πάει. Πού σου αρέσει περισσότερο, στον Πίτερ, εδώ στο ιστορικό κέντρο της πόλης ή στην παραλία? Το κάθε μαγαζί έχει το δικό του κόσμο, τα δικά του χαρακτηριστικά. Δεν τα ξεχωρίζω. Είμαστε ένα μαγαζί, νομίζω. Προσπαθούμε να φέρουμε καινούριο κόσμο, τον τραβάμε, μας επιλέγει και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Από πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ή πρόπερσι, το Le Jardin ξεκίνησε να σερβίρει κανονικά σαν εστιατόριο, δηλαδή διάφορα πιάτα. Ναι, ναι. Θα μπορείς να μας δώσεις μερικά πιάτα από αυτά που μπορούμε να περιμένουμε το καλοκαίρι, εφόσον ανοίξουν τα εστίασεις, γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Είναι αλήθεια, έχουμε πληγεί πάρα πολύ. Θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό. Κάποια πιάτα που εσύ στο μυαλό σου ήδη έχεις σχηματίσει για το καλοκαίρι? Θα έχουμε σίγουρα πάστα. Είναι πιάτα που τα επιλέγουν πάρα πολύ. Και από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τα πιάτα μας μαζί με το ποτό και το κρασί. Να μπορεί οποιοδήποτε να δοκιμάσει κάτι και να έχει κάτι να συνοδεύει στο ποτό του. Και θα συνεχιστεί και οι βραδιές αυτές, έτσι? Ναι, οι βραδιές θα συνεχιστούν. Κάθε σίγουρα. Πέμπτη είναι? Κάθε Πέμπτη, ναι. Μέχρι στιγμής κάθε Πέμπτη. Μάλιστα. Για πάμε λίγο τώρα στο COVID. Κατά πόσο έχει επηρεάσει το δικό σας επάγγελμα? Εσύ είσαι από τους τυχερούς, γιατί έχεις δουλειά αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Πολλοί συνάδελφοί σου όμως είναι άνεργοι. Ναι. Έχει κάνει μεγάλο πλήγμα στον κλάδο. Μην ξεχνάμε ότι ένα τεράστιο ποσοστό των Ελλήνων δουλεύουν στον χώρο της εστίασης. Ευτυχώς, όπως είπατε, εμείς είμαστε τυχεροί. Αλλά τι να κάνουμε. Προσπαθούμε και περιμένουμε. Πιστεύεις ότι θα τελειώσει αυτό ή θα περιμένουμε? Σκέφτομαι αισιόδοξα, ναι. Πιστεύω ότι θα τελειώσει και θα τελειώσει και γρήγορα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν εμβόλια. Δυστυχώς. Δεν ξέρω αν έμαθες χθες. Βρέθηκαν πάνω από 27 εκατομμύρια, 29 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου σε μια αποθήκη στην Ιταλία, κρυμμένα, της AstraZeneca, και κανείς δεν ξέρει γιατί βρίσκονται εκεί και δεν έχουν δοθεί στον κόσμο. Anyway, θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα όμως, μετά το τέλος της συνέντευξης. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να μας δώσεις, έτσι κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την... μάλλον όχι, θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Παρακαλώ. Εσύ είσαι η νέα γενιά των παιδιών, οι οποίοι έχετε μπει στην εστίαση. Εσύ έχεις μπει ως σεφ, αλλά οι περισσότεροι συνομιλικοί σου έχουν ανοίξει και οι ίδιοι επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 ναι. Είναι ένα νέο κίνημα όλο αυτό. Πώς αισθάνεσαι, πώς που πέρασες από την εφηβεία, το λύκειο, τη σχολή και ξαφνικά βρίσκεσαι μέσα στον επαγγελματικό χώρο, και πώς αισθάνονται και οι συνομιλικοί σου, δηλαδή ο Χάρης, ο Αλέξης, τα παιδιά όλα αυτά που είναι νεότατα και συμπαθέστατα? Αντέχουν αυτή την πίεση, την ψυχολογική? Γιατί το να έχεις μια επιχείρηση δεν είναι τόσο εύκολο. Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Προσπαθούμε όλοι σαν ομάδα, στηρίζουμε ένας τον άλλον, παλεύουμε και ευελπιστούμε για το καλύτερο. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, αν σε πάρει από κάτω, θα μας πάρει όλους από κάτω. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στη συνταγή της ημέρας. Είχαμε πει ότι θα μας έλεγες μια εύκολη συνταγή πίτσας. Αλλά θα προτιμήσω να, επειδή σήμερα είναι 25 Μαρτίου, να τιμήσουμε και την ημέρα, να μας δώσει μια συνταγή για το παραδοσιακό πιάτο που προτιμούν οι Έλληνες σήμερα. Και είναι? Μπακαλιάρος με σκορδαλιά, κλασικά. Ωραία. Πώς μπορεί μια νοικοκυρά που μας ακούει αυτή τη στιγμή να δώσει αμέσως μια συνταγή, να δώσει τη συνταγή δηλαδή γρήγορη? Συνήθως θα αγοράζουν παστομένο μπακαλιάρο σε αλάτι. Mm-hmm. Εμείς συνηθίζουμε να τον βάζουμε σε νερό δύο βράδια πριν, με αλάτι και ζάχαρη, να τον φέρουμε στο φυσιολογικό του περιβάλλον, ούτως ώστε να φύγει όλη αυτή η αλατότητα, mm-hmm. να είναι πιο ήπιος η γεύση. Και από εκεί και πέρα κάνουμε ένα κουρκούτι, το τηγανίζουμε. Κουρκούτι? Κουρκούτι με αλεύρι... Νερό? Μπύρα, κρύα μπύρα συνήθως είναι καλύτερα. Αλεύρι και κρύα μπύρα. Ναι, και λίγο baking powder. Ναι. Και μετά θα κάνουμε τη σκορδαλιά, θα βράσουμε τις πατάτες, θα κάνουμε μια πάστα από σκόρδο και αλάτι
με λάδι ξύδι και σερβίρουμε και τρώμε. Έτσι απλά. Ναι, έτσι απλά. Στην επόμενη συνάντησή μας θα μας δώσεις μια συνταγή για μια εύκολη πίτσα. Αναμένουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εκπομπή. Εύχομαι γρήγορα να ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης και να μας δείξεις περισσότερο το έργο σου και στο Le Jardin το καλοκαίρι. Σας περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Αγαπητοί ακροατές που μας παρακολουθήσατε και από το web, από την σελίδα μας στον Ακίσαβε Μοντανέα Καλαμάτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο κανονικά, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας μέχρι τις 2 το μεσημέρι σήμερα και όχι μέχρι τις 3.